Φίλες και φίλοι, πετρουπολιώτες και πετρουπολιώτισες, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μεγαλειώδη προεκλογική μας συγκέντρωση. Δύο μέρες πριν τις εκλογές, δύο μέρες πριν ανοίξουν οι ανθισμένες σκάλπες με τα κόκκινα γαρίφαλα, δύο μέρες πριν πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Η μαζική παρουσία όλων σας αποδεικνύει ότι η λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Πετρούπολης και στην περιφέρεια Αττικής μπορούν να εκφράσουν μαζικά τις αγωνίες, τον προβληματισμό, αλλά και την ελπίδα των εργαζομένων, της νεολαίας, για να το πάμε επιτέλους αλλιώς. Για να είναι ξανά δημοτική αρχή η λαϊκή συσπήρωση. Δύο μέρες μένουν για τις εκλογές της Κυριακής και έχουμε ήδη δει πολλά, έχουμε ήδη ακούσει πολλά. Οράματα, μεγαλεπίβολα προγράμματα, βιογραφικά ηλουστρασιών, κάλπικα διλήμματα, συνθήματα παγίδα και ψεύτικες υποσχέσεις, ίσα-ίσα για να πάνε το λαό προς τις κάλπες. Το έργο όμως αυτό το έχουμε ξαναδεί, τα μεγάλα λόγια τα έχουμε ξανακούσει. Οι εκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που γίνονται ξαφνικά ανεξάρτητοι, υπερκομματικοί, άχρωμοι και άοσμοι, λίγο πολύ λένε όλοι τα ίδια, λες και έχουνε καρμπών. Αλήθεια, ας μας απαντήσουνε στις περιφερειακές εκλογές, τι θα ψηφίσουνε. Ας μας απαντήσουν όλοι οι υπερκομματικοί, 3,5 μήνες πριν στις εθνικές εκλογές, ποια κόμματα στηρίξανε. Μιλάνε για πράσινες πόλεις, δεν λένε όμως τίποτα για την ενεργειακή φτώχεια του λαού. Μιλάνε για το ψηφιακό κράτος. Ποιοι, αυτοί που παίρνουν τα σπίτια του λαού με πληστηριασμούς, που η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση στα χέρια τους είναι μια παραπέρα, ένας παραπέρα τρόπος για να μπορούν ψηφιακά να εισπράξουν πιο άμεσα και πιο γρήγορα. Μιλούν για τοπική ανάπτυξη, για τοπική επιχειρηματικότητα. Εννοούν λευκές νύχτες, μαύρες Παρασκευές. Τσακίζουν τους εργαζόμενους, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Μιλάνε για οικονομική αυτοτέλεια, οικονομική αυτάρκεια. Εννοούν όμως την περαιτέρω ανταποδοτικότητα και φορομπηξία. Μιλάνε για όμορφη πόλη. Την ίδια στιγμή όμως που στην πόλη μας υπάρχουν άνθρωποι που αδυνατούν να πληρώσουν τον νίκη, που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Την ίδια στιγμή που εργαζόμενοι δουλεύουν για 13 ώρες, ο μισθός δεν φτάνει μέχρι τις 10 του μήνα. Την ίδια στιγμή που η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει γίνει ουσιαστικά εμπόρευμα με τεράστιες ελλείψεις. Την ίδια στιγμή που πολλαπλασιάζονται οι νεοπλασίες εξαιτίας της κομματερής, μας μιλάνε για όμορφη πόλη. Τώρα είναι η ώρα να δώσουμε όλοι μαζί απάντηση στο δίλημα. Οι ανάγκες μας μπροστά ή τα συμφέροντα των λίγων. Τώρα είναι η ώρα να μην επιτρέψουμε οι διεκδικήσεις και η αγανάκτηση, η οργή του λαού να μπει στο γύψο. Τώρα είναι η ώρα να μην επιτρέψουμε στους τάχα ανεξάρτητους και αχρωμάτιστους, οι οποίοι αποδείχτηκαν πιθύνοι οι νεροκουβαλητές της κυβερνητικής πολιτικής, να σηκώσουν κεφάλι. Να πάρουν λοιπόν απάντηση μαζικά την Κυριακή με τη στήριξη της λαϊκής συσπήρωσης. Να πάρουν απάντηση όλοι αυτοί που το 2019 στο δεύτερο γύρο των εκλογών, με μόνο στόχο την εξουσία και την καρέκλα, με μόνο στόχο να φύγουν οι αγωνιστές, να φύγουν οι κομμουνιστές από τη διοίκηση του Δήμου, συμπορεύτηκαν και ενώθηκαν. Είναι στο χέρι μας. Thank you.
είναι στο χέρι μας και φαίνεται και από τον παλμό της σημερινής συγκέντρωσης να αλλάξουμε το σενάριο αυτό που προγραμματίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Γιατί ο Δήμος, η Περιφέρεια έχουν ρόλο σε αυτά που ζούμε καθημερινά. Είναι όχι απλά το μακρύ χέρι του κράτους. Είναι το ίδιο το κράτος. Γι' αυτό και στην Περιφέρεια αλλά και στο Δήμο σε κρίσιμα ζητήματα υπάρχει εμβληματική ταύτιση των εκλεγμένων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο δρόμος που ακολουθούνε, ο δρόμος του συμβιβασμού, της υποταγής, της λογικής, είμαστε αναρμόδιοι για αυτά τα ζητήματα, οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερες απώλειες για το λαό. Υπάρχει όμως, φίλες και φίλοι, και ο άλλος δρόμος, αυτός της αμφισβήτησης, της σύγκρουσης με αυτή την πολιτική, και θα τον βαδίσουμε μαζί, δυνατοί και αποφασισμένοι. Καλούμε το λαό της πόλης μας λοιπόν να σκεφτεί ποιος θα υπερασπιστεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των νέων γονιών, της νεολαίας. Ποιος θα δώσει ανάσα και δύναμη για να τα βάλει με ένα κράτος εχθρικό για τους πολλούς. Ποιος θα βάλει εμπόδια στην φορολεϊλασία, την ανταποδοτικότητα, τα συμφέροντα που επιβουλεύονται όλα όσα με αγώνες έχουμε κατακτήσει. Στην Πετρούπολη υπάρχει πείρα για το ποιος είναι δίπλα στο λαό, σύμμαχός του και όχι ένας ακόμα εχθρός του μαζί με την κυβέρνηση και την περιφέρεια. Και αυτός ο σύμμαχος είναι μόνο η λαϊκή συσπήρωση. Γιατί εμείς, φίλες και φίλοι, δεν δηλώνουμε ανεξάρτητοι και αδέσμευτοι. Γιατί εμείς είμαστε δεσμευμένοι πλήρως. Είμαστε δεσμευμένοι απέναντι στο λαό και τις ανάγκες του και μπορούμε να διεκδικήσουμε όσα χρειαζόμαστε. Μπορούμε να μην αφήσουμε σε χλωρό κλαρί κυβέρνηση και περιφέρεια. Γιατί πιστεύουμε στο λαό, πρωταγωνιστή των εξελίξεων και όχι αμέτωχο θεατή και παρατηρητή. Γιατί ξέρουμε ότι για να ανοίξει ο δρόμος της ελπίδας χρειάζεται σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει, που καίει, που πνίγει το λαό για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Για να διεκδικήσουμε το παραμικρό που αφορά στη ζωή και στα δικαιώματα κάθε συμπολίτη μας. Γιατί στην πόλη μας, πίσω από κάθε κατάκτηση, βρίσκονται αγώνες, διεκδικήσεις που πρωταγωνιστήσαμε μαζί με το λαό. Και για αυτά που λέμε έχουμε αποδείξεις. Η απάντηση του λαού με λαϊκή συσπήρωση από το 2011 μέχρι το 2019 έδωσε αποτελέσματα. Σημείωσε νίκες κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική. Σε συνθήκες με μείωση της κρατικής χρηματοδότησης έως και 70%, με απαγόρευση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, από την πρώτη στιγμή της εκλογής μας δείξαμε ότι είμαστε ταξικά προσανατολισμένοι υπέρ των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Μέσα λοιπόν σε ασφυκτικές συνθήκες διευρύναμε τις ομάδες των συμπολιτών μας που είχαν μείωση ή και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη που ο κυβερνητικός υποψήφιος κύριος Βλάχος αύξησε για 4 διαδοχικά χρόνια από το 2005 μέχρι το 2008. Γιατί καταργήσαμε τα τροφεία για όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Τροφεία που βρήκαμε αρκετά υψηλά το 2011. Γιατί μειώσαμε τις συνδρομές στον πολιτισμό και στον αθλητισμό για όλους τους ενήλικες και τις καταργήσαμε για τα παιδιά. Γιατί καμία δράση στο Δήμο μας, καπή, οδείο, ΚΕΠ, κολυμβητήριο, δεν έκλεισε. Καμία δράση δεν συγχωνεύτηκε όπως είχε γίνει σε μια σειρά άλλους Δήμους την περίοδο εκείνη. Αντίθετα, αυξήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν πλήθος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, κυρίως για τα παιδιά. Γιατί δείξαμε την αλληλεγγύη μας καθημερινά και ποικιλοτρόπως μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο κοινωνικής πολιτικής σε συνεργασία με τους συλλόγους, με τα σχολεία, με τα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία.
Γιατί δημιουργήσαμε νέους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους. Γιατί μπλοκάραμε την απόφαση της κυρίας Δούρου και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει μία νέα χωματερή στο Λατομείο Μουσαμά. Γιατί δεν κλείσαμε τα πολυατρία του ΙΚΑ. Αντίθετα, παλέψαμε μαζί με τα σωματεία και τους φορείς της πόλης, τα κρατήσαμε ανοιχτά και κατορθώσαμε να επανδρωθούν και με ειδικότητες που έλειπαν. Γιατί μονιμοποιήσαμε εργαζομένους στο Δήμο και μετά από πολλές πιέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών εξασφαλίσαμε και χρηματοδότηση για να αποπληρωθούν οι δικαστικές τους αποζημιώσεις. Γιατί αξιοποιήσαμε εθνικά, περιφερειακά, ευρωπαϊκά κονδύλια και προχωρήσαμε στην κατασκευή των 2 πρώτων ιδιόκτητων παιδικών σταθμών στην ιστορία της πόλης. Γιατί εξασφαλίσαμε οικόπεδα για άλλους 2 παιδικούς σταθμούς. Γιατί προχωρήσαμε σε ανακατασκευή όλων των παιδικών χαρών. Γιατί προχωρήσαμε σε ανακατασκευή όλων των αθλητικών χώρων. Γιατί προχωρήσαμε στην ανάπλαση του πιο σημαντικού για την ιστορία της πόλης μας μνημείου, του παλαιού ασβεστοκάμινου. Έργα τα οποία επέρεται ο κύριος Βλάχος ότι έκανε ο ίδιος και τα γράφει στο πρόγραμμα της Ενωμένης Πετρούπολης ως απολογισμό των δράσεών του. Γιατί εμείς σκοροθετήσαμε το Δημαρχείο, το ΟΔΙΟ, ένα ακόμα πολιτιστικό κέντρο. Γιατί εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για την ανάπλαση του θερινού μας κινηματογράφου, πεζοδρομήσεις γύρω από τα σχολεία. Γιατί ξεκινήσαμε την πρώτη φάση της διευθέτησης της Οδού Ελαιών. Γιατί ενισχύσαμε την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας και προχωρήσαμε σε μια σειρά άλλες παρεμβάσεις και έργα. Αλλά και ως αντιπολίτευση κάναμε πράξη τις ανάγκες των πολλών. Όταν προσπάθησαν οι κύριοι Βλάχος, Καλλιστήρας και Λάπας να αυξήσουν 2 φορές κιόλας τις συνδρομές σε όλες τις δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού, βρήκαν απέναντί τους τη λαϊκή συσπήρωση, βρήκαν απέναντί τους το λαό της πόλης και πήραν πίσω αυτές τις αντιδραστικές εισηγήσεις τους. Το ίδιο σκεφτόντουσαν να κάνουν και για τα δημοτικά τέλη με αύξησή τους. Το ίδιο σκεφτόντουσαν και για να επιβάλλουν τροφεία ως παιδικούς σταθμούς, αλλά ούτε καν τόλμησαν να τα κατεβάσουν ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γνωρίζοντας ότι και πάλι οι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση θα βάλουν φρένο σε αυτά τα αντιλαϊκά σχέδια. Γιατί την περίοδο της πανδημίας, που ορισμένοι μας φώναζαν να λογαριαστούμε μετά, εμείς είπαμε θα λογαριαζόμαστε κάθε μέρα και βάζαμε συνεχώς στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αιτήματα του γονεϊκού κινήματος, τα αιτήματα των νοσηλευτών. Ζητάγαμε να πάρθουν περισσότερες σχολικές καθαρίστριες. Ζητάγαμε να πιέσει η Δημοτική Αρχή για πύκνωση των δρομολογίων. Ζητάγαμε να ανακουφιστούν οι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης και να μην εισπραχθούν τα δημοτικά τέλη για την περίοδο που η κυβέρνηση μας έκλεινε στα σπίτια μας. Το ίδιο και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που μετά από δικιά μας εισήγηση έγινε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε το αυτονόητο, η Πετρούπολη να αποκτήσει ένα σύγχρονο κέντρο υγείας. Και τι έγινε αυτή η απόφαση, πώς την αξιοποίησε η Δημοτική Αρχή. 4 χρόνια τώρα ούτε μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας. 4 χρόνια τώρα ούτε μια καταγγελία για τα μάτια του κόσμου. Αντίστοιχα, για τη χωματερή, μετά από πιέσεις μας, μετά από καταγγελίες μας, εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, τι έκανε η Δημοτική Αρχή του κυρίου Βλάχου. Προχωρήσανε, ακούστε, σε 2 ολόκληρους μισάωρους συμβολικούς αποκλεισμούς στη χωματερή. Την ίδια ώρα που ξεκίνησε και δημιουργείται μια τρίτη νέα χωματερή, την ίδια ώρα που προωθείται η καύση των απορριμμάτων, λες και λίγο καρκίνο εισπνέουμε 60 χρόνια τώρα, προωθείται και η καύση. Και τι έκανε λοιπόν η Δημοτική Αρχή, το ξαναλέω και με στόμφο, 2 μισάωρους αποκλεισμούς. Αντίστοιχα,
Αντίστοιχη ήταν η στάση της και με τις καταπατήσεις και οι διεκδικήσεις στο Ποικίλο Όρος, όπου διάφοροι μικρομεγαλοεπιχειρηματικοί όμιλοι και ιδιώτες διεκδικούνε πάνω από 5.500 στρέμματα πρασίνου. Και ενώ καλούσαμε και πιέζαμε σε κινητοποιήσεις για να δοθεί μόνιμη και οριστική πολιτική λύση από την κυβέρνηση, ότι κάναμε και ως Δημοτική Αρχή, τι έκανε η Δημοτική Αρχή, το απόλυτο τίποτα. Βέβαια εμείς το λέμε ανοιχτά, δεν κοροϊδεύουμε και δεν παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Δεν είμαστε θαυματοποιοί, δεν τάζουμε τοπικούς παραδείσους όταν κυριαρχεί η αντιλαϊκή πολιτική, όταν την κοινωνία μας την κινεί το κέρδος και όχι η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Δεν υποτιμάμε όμως και το παραμικρό που αφορά στην καθημερινή ζωή και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, και αυτή είναι η ξεκάθαρη προτεραιότητά μας. Στη θητεία μας στη διοίκηση του Δήμου δεν ξεχωρίσαμε τους κατοίκους από το κόμμα που ψήφισε ο καθένας στις εκλογές, από το εάν συμφωνεί σε όλα ή όχι μαζί μας. Ήμασταν Δημοτική Αρχή όλων των Πετρουπολιωτών και αυτό θα είμαστε και τώρα μετά την 1η του Γενάρη. Υπάρχουν λοιπόν πολλές εμπειρίες από την εντιμότητα, τη συνέπεια, τις προτεραιότητες και τα αποτελέσματα της λαϊκής εισπύρωσης όταν ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου, αλλά και ως αντιπολίτευση, και μπορεί ο καθένας πλέον να συγκρίνει. Και με τι να συγκρίνει? Για να δούμε τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και το μεγαλεπίβολο όραμα που ευαγγελίζεται ο κυβερνητικός υποψήφιος κύριος Βλάχος. Για να δούμε τις χρηματοδοτήσεις ύψους 45 περίπου εκατομμυρίων ευρώ που διατυμπανίζει πως εξασφάλισε για την πόλη και τους δημότες της. Σχεδιάζει, χωρίς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μια σειρά από υπερκοστολογημένα έργα με ναυαρχίδα την ανάπλαση του Θεάτρου Πέτρας, μέσα από διαδικασίες θολές που μέσα σε 10 μέρες έχουν γίνει 3 έκτακτες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με αποκορύφωμα χθες 3 μέρες πριν τις εκλογές να ματαιωθεί η δημοπρασία του έργου, με μελέτες απευθείας αναθέσεων δεκάδων χιλιάδων ευρώ, με μελέτη που προβλέπει πάνω από 1.000 κυβικά μπετόν να πέσουν στο άλσος Αγίου Δημητρίου, με έναν και μοναδικό ανάδοχο εργολάβο, με έκπτωση σχεδόν 0%. Για ποιο λόγο άραγε προχωρούν σε τέτοιες διαδικασίες? Είναι θέμα ανικανότητας ή μήπως είναι θέμα εξυπηρέτησης ή σύγκρουσης οικονομικών συμφερόντων? Τους καλούμε να δώσουν απαντήσεις από τα προεκλογικά τους βήματα στο λαό της Πετρούπολης, που πληρώνει με τους αιματοβαμμένους φόρους του αυτά τα υπερκοστολογημένα έργα. Αλλάζει την απόφασή μας για το Δημαρχείο και προχωράει σε κάτι που δεν θα καλύψει τις ανάγκες για στέγαση των υπηρεσιών. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Βλάχος με την απόφασή του αυτή στέρισε από την Πετρούπολη το πιο όμορφο Δημαρχείο που θα μπορούσε να γίνει στην Αττική, δεσπόζοντας εμβληματικά δίπλα ακριβώς στο Θέατρο Πέτρας και στο Καμίνι με μια σειρά από πλεονεκτήματα. Προχωράει σε μια μελέτη έργο για την ανάπλαση της λεωφόρου, που όχι απλά δεν θα λύσει το κυκλοφοριακό ζήτημα, αντιθέτως θα το επιδεινώσει. Πάγωσε την ανάπλαση της δεύτερης φάσης της διάνοιξης της Ελαιών, πάγωσε τη χωροθέτηση του Οδείου, την ανέγερση νέου πολιτιστικού κέντρου, τη δημιουργία νέου παιδικού σταθμού στην Αγία Τριάδα, σε οικόπεδο που, όπως είπαμε, είχε βρει έτοιμο και χαρακτηρισμένο από εμάς. Πάγωσε την ανέγερση βρεφικού σταθμού στις γειτονιές της Άνω Πετρούπολης. Μπορεί όμως πραγματικά να καυχιέται για κάτι που όντως δεν κάναμε εμείς? Την τοποθέτηση κοντέινερς για να μπορούν να έχουν
τα παιδιά της Πετρούπολης προσχολική αγωγή, την τοποθέτηση δηλαδή τσίγκινων κλουβιών 2x2 για να έχουν τα παιδιά σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία έναν χώρο που μία κάνει κρύο, μία κάνει ζέστη, μία μπάζει νερά για να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μαθησιακή διαδικασία. Μπορεί να είναι περήφανος για την ανάπλαση των πλατιών που υπερηφανεύεται, που 4 μήνες μετά ξεράθηκαν. Μπορεί να είναι υπερήφανος για τις αναπλάσεις των πεζοδρομίων, που 2 μέρες αφού παραδόθηκε το έργο, οι πλάκες κουνιόντουσαν. Αλλά έτσι είναι σε αυτά τα έργα. Κάπως πρέπει να αυξηθεί και το κέρδος του εργολάβου. Τι να πει κανείς για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, εδώ κι αν μιλάμε φίλες και φίλοι για μεγάλη κατρακύλα. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος το γεγονός ότι με τμήματα το 2019 περίπου 5.500 ωφελούμενων παιδιών και ενηλίκων, αριθμό πρωτόγνωρο για κάθε Δήμο στην Ελλάδα, σήμερα με την υποτίμηση και την υποβάθμιση οι ωφελούμενοι δεν ξεπερνάν τις 3.000. Πώς να χαρακτηρίσει κάποιος την προσπάθεια αύξησης των συνδρομών στις δομές πολιτισμού και αθλητισμού έως και με τριπλασιασμό, με αύξηση ακόμα και σε ανθρώπους με κριτήρια αμαία, σε πολύτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες και αλλού. Πώς να χαρακτηρίσει κάποιος το κλείσιμο πολιτιστικών δομών όπως η δραματική σχολή με ψεύδικες συκοφαντίες, την υποβάθμισή τους όπως το δημοτικό μας οδείο, την απόλυση συμβασιούχων που δούλευαν για πάνω από 20 χρόνια στο Δήμο. Πώς να χαρακτηρίσει κάποιος, αν όχι κατρακύλα, την κατάργηση μια σειρά από εκδηλώσεις που γινόντουσαν για τα παιδιά δωρεάν, όπως το Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας, την Αθλητική Άνοιξη, τους καλοκαιρινούς παιδότοπους. Πώς να χαρακτηρίσει κάποιος την κατάργηση του τμήματος ΑΜΕΑ. Έχουμε όμως και άλλα μαργαριτάρια που έχουν ξεπηδήσει στην πόλη μας. Έχουμε και άλλα παντρολογήματα. Αυτά των παρατάξεων του κυρίου Ταγιούρα και του κυρίου Μπουσούνη. Με λίγα λόγια, ενός κομματιού του ΠΑΣΟΚ και ενός κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινά, μας ερεθίζουν αρκετά. Προκαλεί το κοινό αίσθημα όταν αναγράφουν ότι ζητάν συμπόρευση, συστράτευση δημοκρατικών, προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων. Για να θυμηθούμε όλοι, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ταγιούρας δεν είχε συνυποψηφίους και δεν είχε εκλεγεί με τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα είναι στη Δημοτική Αρχή. Σκαλιστήρας, Φιλίππου, Κάκαλης, Κακαβάς, Χρυσικός δεν ήταν εκλεγμένοι με τον κύριο Ταγιούρα. Για συστράτευση ποιων δημοκρατικών και αριστερών δυνάμεων μιλάει? Το 2014 ήταν προοδευτική, σήμερα γίναν ξαφνικά δεξιοί και συντηρητικοί. Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, τι να πρωτοσχολιάσει κανείς. Ξεχνάει από ό,τι φαίνεται ο κύριος Μπουσούνης το δημοκρατικό ξύλο που έριχναν τα ΜΑΤ σε φοιτητές και συνταξιούχους με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνάει τα προοδευτικά μνημόνια που κατάργησε, το ακόμα πιο προοδευτικό μνημόνιο που ο ίδιος μας φόρτωσε. Ξεχνάει μήπως την αριστερή προοδευτική υπογραφή της κυρίας Δούρου για τη χωματερή έτοιμο έργο παράδοση στον κύριο Πατούλη μία μέρα πριν παραδώσει τα σκύπτρα της διοίκησης της περιφέρειας. Ο λαός μας λοιπόν έχει εμπειρία από τέτοια καλέσματα και γι' αυτό του ζητάμε να βγάλει συμπεράσματα, να τους γυρίσει την πλάτη. Απέναντι σε αυτά υπάρχει απάντηση για το λαό της Πετρούπολης και είναι η ψήφος στη λαϊκή συσπήρωση. Απέναντι στις συμφωνίες και την τακτική των όλων μέχρι χθες εχθρών, αλλά σήμερα φίλων που ανακυκλώνουν το ψέμα ότι όλοι χωράνε σε όλους, και με την αξιοποίηση ακροδεξιών απόψεων και υποστηρικτών των φασιστοειδών προκειμένου να ψαρέψουν ψηφαλάκια.
Ας μας απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Βλάχος, που η πολιτική του διαδρομή είναι γνωστή σε όλους μας, για τη συμπόρευσή του ξανά με τον υπεράσπιστή του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη. Πού αποσκοπεί αυτή η συνεργασία, αν όχι στο να ψαρέψει ψήφους στα θολά νερά της ακροδεξιάς? Τις δόξες του βέβαια τις έχουν ζηλέψει κι άλλοι και περιμάζεψαν οι μνητές της Χούντας. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα, το λέμε δυνατά. Αυτές οι ψήφοι μας βρωμάνε, δεν τις θέλουμε. Απέναντι σε όλα αυτά υπάρχει απάντηση και απευθυνόμαστε θαρετά σε όλους όσοι νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί δημοκράτες και είδαν με αμηχανία έως και με αγανάκτηση τις εξελίξεις στην εσωκομματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ και εν τέλει τον εκφυλισμό του, αλλά και τη συνεργασία εδώ του κυρίου Μπουσούνη με τον κύριο Ταγιούρα, και τους καλούμε να κάνουν το μεγάλο βήμα. Ελάτε μαζί μας. Εμείς απλώνουμε όπως απλώναμε και θα το κάνουμε πάντα με ειλικρίνεια και θαρετά το χέρι μας, για να δώσουμε ενωμένοι τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Και πρώτη μάχη είναι αυτή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της Κυριακής. Γιατί εμείς όταν μιλάμε για την πόλη, μιλάμε πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους αυτής της πόλης. Βλέπουμε τις ανάγκες για τη ζωή, την κατοικία των εργαζομένων. Όμορφη πόλη είναι η πόλη που δεν έχει ανέργους, που δεν έχει φτώχεια, νεολαία σε αδιέξοδο, που έχει δημόσιους χώρους, έχει πάρκα δημόσια και δωρεάν για το λαό, αθλητικούς χώρους, κέντρα πολιτισμού και ψυχαγωγίας για τα παιδιά, που έχει δημόσιες δομές υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και φροντίδα, που έχει σχολεία σύγχρονα και ασφαλή. Γι' αυτό και θέτουμε στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας την πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος, ώστε ο λαός που πληρώνει το 95% του προϋπολογισμού να μην πληρώνει ξανά και ξανά μέσα από τα δημοτικά τέλη την κάλυψη των κενών που θα έπρεπε να υπάρχουν το 2023. Γιατί θέτουμε στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας την κάλυψη όλων των κενών με προσωπικό, μόνιμο, με πλήρη δικαιώματα, για να μπορούν να προσφέρονται τα πλέον δεδομένα προς τους δημότες για το 2023. Γιατί θέτουμε στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας την απομάκρυση της κομματερής, να δοθεί οριστική πολιτική λύση με τις διεκδικήσεις στο βουνό μας, να αναβαθμιστεί το τοπικό παράρτημα του ΙΚΑ σε ένα σύγχρονο κέντρο υγείας, να ολοκληρωθεί η αντιπυρική και αντιπλημμυρική θωράκιση του βουνού μας, να σταματήσει η ομηρία εκατοντάδων εργαζομένων στο Δήμο με τις ολιγόμενες συμβάσεις και τα διάφορα προγράμματα επαιτίας. Τώρα συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά και διεκδικούμε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Δημοτικού Αθλητικού Σταδίου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, για το οποίο η Λαϊκή Συσπήρωση άφησε έτοιμη μελέτη εκβραχισμού, ο οποίος είναι απαραίτητος να γίνει για να ολοκληρωθεί το στάδιο και του ποδοσφαίρου και της στίβου, και 4 χρόνια τη μελέτη αυτή την έχουν στα συρτάρια. Να ολοκληρωθούν οι 2 βρεφονηπιακοί σταθμοί που είχαμε ως Δημοτική Αρχή χωροθετήσει και 4 χρόνια τώρα είναι στα αζήτητα. Να ολοκληρωθεί επιτέλους η ανακατασκευή του δεύτερου λυκείου, που 4 χρόνια τώρα fast track διαδικασίες υπόσχονταν στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, και μια ολόκληρη γενιά έβγαλε το λύκειο σε κοντέινερ. Να προχωρήσει η χωροθέτηση του ΟΔΙΟΥ και ενός ακόμα πολιτιστικού κέντρου που είχαμε προχωρήσει ως διοίκηση. Να δημιουργηθεί ένα ακόμα κλειστό προπονητήριο για να στεγάσει τις ανάγκες νεολαίας. Να ανθίσει ουσιαστικά ο πολιτισμός και ο αθλητισμός στην πόλη μέσα από τα προγράμματα του Δήμου, αλλά και σε συνεργασία με τους συλλόγους και με τα σχολεία της πόλης. Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλο το λαό, ανεξαρτήτως των πολιτικών τους φρονημάτων. Στην Πετρούπολη μένουμε.
Εργατοϋπάλληλοι είμαστε. Άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, μικροβιοτέχνες, χαμηλοσυνταξιούχοι. Δεν μας επιτρέπετε να δώσουμε την ψήφο στο συνδυασμό της κυβέρνησης. Δεν μας επιτρέπετε να δώσουμε την ψήφο στους κυβερνητικούς υποψηφίους, αυτούς που θα υλοποιήσουν απρόσκοπτα και απαρέγκλιτα την αντιλαϊκή, την εγκληματική κυβερνητική πολιτική. Θα το θεωρήσουνε ως συμφωνία με την πολιτική που εφαρμόζεται και με τα μέτρα που συνολικά παίρνονται. Ούτε η αποχή είναι λύση. Τους βολεύει, τους ικανοποιεί. Όχι απλά δεν την υπολογίζουν ως έκφραση οργής, αλλά αντιθέτως τη μεταφράζουν ως πολιτική συμφωνία. Μπορεί να μην συμφωνείτε σε όλα μαζί μας. Έχετε όμως πείρα. Ξέρετε πολύ καλά πως το ψηφοδέλτιο με το κόκκινο γαρίφαλο την επόμενη μέρα δεν θα βρεθεί αλλού, δεν θα μπλεχτεί σε παζάρια. Είναι σταθερή, είναι σίγουρη αυτή η πολιτική, είναι σίγουρη αυτή η επιλογή. Ξέρετε πως δεν εξαρτώμαστε από επιχειρηματικούς ομίλους και ιδιώτες και δεν θα εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντά τους, όπως δεν έχουμε κάνει και μέχρι τώρα. Είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από τα λαϊκά συμφέροντα, γιατί μας βαραίνει μια βαριά παρακαταθήκη αγώνων και μαχών που δόθηκαν στο Δήμο αυτό. Με τους κομμουνιστές και αγωνιστές δημάρχους να πρωτοστατούν. Με πρότυπό μας τον Νίκο Παξιμαδά, με τιμή σε όλες τις διοικήσεις που στήριξε το ΚΚΕ στην Πετρούπολη και άφησαν μόνο θετικό στίγμα στο λαό της πόλης, όπως ήτανε η διοίκηση με επικεφαλή στο συναγωνιστή μας το Γιώργο το Γιώγο, με το Θωμά το Κοτσαμπά. Η ψήφος λοιπόν στη λαϊκή συσπήρωση είναι η μόνη καθαρή έκφραση της λαϊκής οργής και αγανάκτησης. Είμαστε βέβαιοι πως οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα της Πετρούπολης, είναι άνθρωποι τίμιοι, γνωρίζουν το συμφέρον τους και θα στηρίξουν το ψηφοδέλτιο του αγώνα, το ψηφοδέλτιο της ελπίδας, το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης, για να κλείσει η αντιδραστική παρένθεση που άνοιξε το 2019. Εμπρός λοιπόν, για να γεμίσουμε τις κάλπες με τα κόκκινα γαρίφαλα. Δίνουμε τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή. Με αισιοδοξία και με το χαμόγελο στα χείλη, για να χαμογελάσει ξανά ο λαός της πόλης μας. Εμπρός λοιπόν για το δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής, γιατί εκεί βρίσκεται η ομορφιά της ζωής, εκεί βρίσκεται ο δρόμος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Να είστε καλά, καλή υγεία σε όλους, καλό Βόλι και θα τα καταφέρουμε. Να είστε βέβαιοι. Και πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση, να παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιό μας, τους 88 υποψηφίους μας, ανθρώπους δοκιμασμένους, βγαλμένους μέσα από τα σπλάχνα αυτής της πόλης, που όλο αυτό το διάστημα οργώσαμε στην κυριολεξία την πόλη μας, φτάσαμε σε κάθε γειτονιά με τη διακήρυξή μας και τώρα με το ψηφοδέλτιό μας, ανθρώπους που τους γνωρίζετε μέσα από τα σωματεία, τους φορείς, τους συλλόγους γονέων, τους αθλητικούς πολιτιστικούς συλλόγους, που ξέρετε την περπατησιά τους, που ξέρετε την τιμιότητά τους και τη συνέπειά τους, που την επόμενη μέρα θα είναι σύμμαχος στο πλάι του λαού.